Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου, Chris. Να παρακολουθήσουμε ένα ακόμα παραδοσιακό ξύρισμα. Ελπίζω να στο λιγαλέγεις. Σε γένεια εσύ ως 3,5 ημερών. Πώς έχω βγει, δεν πειράζει. Στο σημείο μας ξύρισμα έχουμε να δούμε μια vintage μηχανή. Να ευχαριστώ το φίλο Λευτέρη για την παραχώρησή της. Θα τη δείξουμε στο τέλος ποια είναι αυτή. Να σε χαρά Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Και ένα πινελάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε με σαπούνι. Θα βάλω το Lothur, την κρεμούλα. Το Calm. Ένα αγγλικό σαπούνι. Λεβάντα. Και ευχάλυπτος, έτσι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, ωραίο άρωμα, εύκολο δούλευτο, αγγλικό, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνδυαστικά δεν έχω κάτι, οπότε θα βάλω τουφ, σταθερή αξία, κολόνια ωραία, ταιριάζει με όλα, πασπαρτού που λέμε. Λεπίδα στη μηχανή, θα βάλω βίζα με την πρώτη χρήση, γιατί δεν ξέρω, και πάμε, πινέλο. Γιάκι Γκόμπλιν, με θησάνο χάσκι, 24. Συνθετικό, δεν το έχω δουλέψει, πρέπει να είναι μια χαρά, δεν έχουμε θέμα. Τυπικά το δείχνω πιο κοντά, πινελάκι Γιάκι Γκόμπλιν, με αυτή την πάρα πολύ ωραία λαβή με το κέρμα από κάτω. Πολύ όμορφο πινέλο, 24, εξαιρετικό φαίνεται. Και στη μηχανούλα έχουμε μια Γερμανίδα σήμερα, την πολυπόθητη για μένα που θέλω πολύ να δοκιμάσω, Rothbard νούμερο 15, σε αυτό το πολύ ωραίο σκληρό κουτάκι. Και η μηχανούλα είναι αυτή εδώ. Πάμε και πιο κοντά. Λοιπόν, Rothbard νούμερο 15 του 1950. Μια μηχανή που από ό,τι διάβασα υπήρχε πάρα πολύ στον περίοδο του πολέμου. Οπότε όταν τελείωσε ο πόλεμος εξαγοράστηκε από τη Gillette. Και ένα φεγγάρι έβγαζε τις ίδιες μηχανές, απλά έλεγε, αντί να λέει εδώ Rothbard, όπου το λέει, αν το βλέπετε, έλεγε Gillette, από ό,τι διάβασα. Μέχρι που σταμάτησε μετά να βγάζει, αλλά δεν έβγαλε τα κομμάτια, αυτό ήταν το τελευταίο της Rothbard. Όπου σαν σημερινός κλόνος είναι η 30... Η Merco 33 σε, έτσι λένε, ότι ψιλομοιάζει, τώρα δεν ξέρω αν είναι να ισχύει, έτσι διάβασα. Blade Gaps και Explorer δεν γνωρίζω. Φορτώνω λεπίδα και επανέρχομαι. Εδώ η μηχανή είναι και με τη λεπίδα. Δεν φαίνεται να έχει, δεν φαίνεται επιθετική η μηχανή. Πρέπει να κάνει πολύ λίγο ξύρισμα. Έχει ένα αρνητικό το ότι πετάνε τα αυτάκια εδώ στο πλάι, εντάξει. Okay, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Rothbard λοιπόν είναι 15 από τη Γερμανία και φορτώνω πινέλο, κάνω αφρό και ξεκινάμε. Έχουμε φορτώσει το Goblin της Γιάκη και ξεκινάμε να χτίζουμε τον αφρό. Πολύ πονηρό. Προσωπικά το Lothur. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η κρέμα, γιατί κρεμώδης είναι. Αλλά... θέλει νερό.
Γιατί πολύ μπορεί να λέω ότι είναι σαπούν, ότι είναι κρέμα, εντάξει. Είναι ένα κρόπ πράγμα, κάτι ενδιάμεσο. Αλλά σηκώνει. Πολύ βεζίρα δομή έχουμε κάνει. Θα βάλω λίγο νερά ακόμα και κλείσαμε. Πολύ καλή δομή, το λόφουρο. Λοιπόν, και πάμε με την ρόμπα. Νούμερο 15, σε γένεια 3,5 ημερών. Να δούμε τι κάνουμε. Εντάξει, οκ. Εντάξει, μηχανή είναι αδιανόητα γλυκιά. Πάρα πολύ γλυκιά. Πολύ γλυκό ξύλισμα. Βλέπει, δεν καταλαβαίνεις όσο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο ξύσμα τα χέρια. Πρώτο χέρι, τέλειο. Και πάμε για δεύτερο. Και είμαστε πάλι πίσω. Ένα δεύτερο χεράκι. Λίγο νερό. Και πάμε για ένα δεύτερο χέρι. Σιγά ζηλέτ να μην την εξαγοράζω αυτήν. Το θέμα είναι γιατί δεν τη συνέχισε να την βγάζει. Ποιος ξέρει τώρα. Εσείς οι παλιοί, όσοι ξέρετε από vintage ιστορίες, πείτε και σε εμάς τίποτα. Παιδιά, π
Πολύ πατάει πάρα πολύ ωραία λεφτά η μηχανή. Το base plate δηλαδή. Πατάει μοναδικά πάνω στο δέρμα. Πάρα πολύ ωραίο ψήσμα. Ρε το 50 τι κάναμε. Ρε το 50 τι κάναμε. Πρέπει να ζάμαχνουν μηχανή, νίκελ δεν είναι κάτι. Α, βασικά είναι αλουμίνιο ή λαβή. Γι' αυτό είναι και ελαφριά. Ίσως τα 57 γραμμάρια. 62, 50, 55, ξέρω. Είναι κάπου εκεί μου φες τα 57 πρέπει να είναι. Με 60. Κλείσαμε. Μόνο δύο χέρια, παιδιά. Ξεβγάζω και πάμε για την άλλη μπλοκ. Και είμαστε πάλι πίσω με την άλλη. Πω πω, πολύ... πολύ καλό ξύσμα. Με πολύ λίγες, με πολύ λίγους αριθμούς, κυρίως εδώ. Σε υπόλοιπο μέρος, σχεδόν τίποτα. Τέλεια. Και φύγαμε για το τουφ. Και είμαστε πάλι πίσω, παιδιά. Να σβήσουμε με τουφ. Γερμανική μηχανή. Γερμανικό και το. Άφερ σέιβ. Κάτι έτσι να ταιριάξει τουλάχιστον. Πω. Τέλειο. Υπέροχο. Λοιπόν, και στο σημερινό μας setup είχαμε τουφ, λεπιδούλα βίζαμε στην πρώτη χρήση, στο σαπουνάκι είχαμε το λόθο το Calm, πολύ ωραίο, τίμιο, πολύ ωραία λύστηση, προστασία, πάρα πολύ καλό. Πινελάκι είχαμε γιάκι, από γιάκι το Goblin 24, χάσκε θησάνος, εντάξει, εγώ δεν είμαι φαν των 24 θησάνων γενικότερα, παρ' όλα αυτά την έκανα καλά τη δουλειά του, προτιμώ πάνω από 26. Και στη μηχανούλα, Rothbard νούμερο 15, Γερμανίδα, όπως είπαμε εξαγορασμένη μετά τον πόλεμο από την Zillet, όπου την κράτησε για ένα διάστημα και μετά δεν ξαναβγάλει τα μοντέλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο πάτημα. Ο σημερινός κλόνος, ας το πούμε, είναι η Mercury 33C. Ας το πούμε κλόνος, δεν ξέρω αν είναι η ίδια ακριβώς. Η ίδια δεν είναι σίγουρα, εντάξει, ίσως να παραπέμπει κάπου σχεδιαστικά. Πολύ ωραίο πάτημα, πολύ κοκκίσμα, ωραία απόδοση με δύο χέρια που έκανα. Πολύ ευχαριστημένος, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτά παιδές, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε subscribe στο κανάλι, καμπανάκι ειδοποίησης για βιντεάκια ανερχόμενα. Να είστε όλοι καλά, σχόλια εννοείται ό,τι θέλετε. Επίσης οι παλιοί, πείτε μου κάποια, έτσι, κάποιο σχόλιο για τη μηχανή, κάποια ιστορία, κάποιο, να υπάρχει στο σχόλιο έτσι, μια ενημέρωση. Να το έχουμε σαν, έτσι, σαν κάποιος άμα θέλει να ψάξει να δει κάποια ιστορία της μηχανής, όσοι γνωρίζετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και γεια χαρά.